Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Δευτέρα, 29 Αυγούστου του 2022. Θα θέξουμε 10 θέματα στην απόψινή μας εκπομπή. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε συμπλοκές μέσα στη Λιβύη, ένοπλες φατρίες συνεπλάκησαν, είχαμε 32 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες, είχαμε καταστροφές νοσοκομείων και χώρων νοσηλείας. Μάλιστα είδαμε τον Υπουργό Υγείας να κάνει έκκληση να σταματήσουν να βομβαρδίζουν τα νοσοκομεία και τους χώρους, τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Διάβασα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε λογαριασμούς που είναι βέβαιο ότι αντικατοπτρίζουν τις θέσεις του τουρκικού κράτους, βαθαίως κράτους του Υπουργείου Άμυνας και των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη Λιβύη. Επιχαίρουν με αυτά που συμβαίνουν. Λένε μάλιστα οι άνθρωποι που εκπαιδεύσαμε και εξοπλίσαμε και τους πληρώνουμε είναι αυτοί οι οποίοι κρατάνε ακόμα τη Λιβύη ελεύθερη για να κυβερνά ο Μπάιμπα. Άρα έχουμε στην ουσία μια ομολογία της Τουρκίας ότι έχει στρατιωτική εμπλοκή για να κρατήσει υπό ενός τύπου στρατιωτική κατοχή την Λιβύη, την Δυτική Λιβύη, για να είναι, να κρατάει ακόμα ζωντανό το λεγόμενο τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά και τα άλλα τα νεοοθωμανικά της οράματα σε εισαγωγικά. Αυτό που καταγγέλουν ορισμένοι από την λιβική λογαριασμή είναι ότι πρωταγωνιστές σε αυτήν την ιστορία είναι οι κάτοικοι της Μισράτα. Αν δείτε στο χάρτη, η Μισράτα είναι ένα λιμάνι, εκεί ήταν και η σχολή της αεροπορίας, της πολεμικής αεροπορίας, έχει και ένα αεροδρόμιο. Περίπου 100.000 κάτοικοι από το σύνολο των κατοίκων της Μισράτα είναι τουρκικής καταγωγής, θεωρούν τους εαυτούς τους Τούρκους. Αυτοί είναι που αποτελούν τη λαϊκή βάση της Τουρκίας, πάνω σε αυτούς στηρίζεται η Τουρκία, στέλνει στρατεύματα, αυτούς εκπαιδεύει πιο πολύ, και αυτοί οι κάτοικοι της Μισράτα καταγγέλλονται από τους υπόλοιπους Λίβιους ότι είναι αυτοί που έκαναν τις επιχειρήσεις στην Λιβύη. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Ότι η Τουρκία, εκτός από το στρατό, έχει εκεί και μια λαϊκή βάση. 100.000 άνθρωποι δεν είναι λίγοι. Η Λιβύη είναι μια μικρή χώρα πληθυσμιακά. Και μάλιστα είναι σε μια πόλη, λιμάνι, αεροδρόμιο, σε στρατηγική σημασία, σχεδόν στη μέση, όχι ακριβώς στη μέση, αλλά παράκτεια. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή νιώθουν και Τούρκοι πολλοί από αυτούς, γι' αυτό το λόγο είναι ένας παράγοντας που δίνει τη δυνατότητα στην Τουρκία να έχει μια σοβαρή παρουσία στη χώρα αυτή. Τα λέμε γιατί είπαμε ότι για να μπορέσει η Τουρκία να στηρίξει αυτό το παρανοϊκό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, χρειάζεται ένας αγκονάρι, ένας θεμέλιος λίθος. Θεμέλιος λίθος είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο. Εάν δηλαδή κάποια στιγμή το τουρκολιβικό μνημόνιο επικυρωθεί από την Λιβική Βουλή, από εκεί και μετά θα είναι μια συμφωνία που, στην οποία έχουν συμφωνήσει δύο κράτη, επικυρωμένοι από τα δύο κοινοβούλια, και από τη στιγμή που η Τουρκία είναι αποφασισμένη αυτή τη συμφωνία να την υπερασπιστεί στο πεδίο, δηλαδή στη θάλασσα, και το έχει κάνει 9 φορές, υπερηφανεύεται ο Τσαβούσογλου, το είπε προχθές, εξεδίωξαν πλοία που επιχείρησαν να κάνουν έρευνες είτε δυτικά της, ανατολικά της Κρήτης, είτε δυτικά της Κύπρου, και τα εξεδίωξαν με φρεγάτες. Αν λοιπόν αυτή η συμφωνία, επαναλαμβάνω, επικυρωθεί και συνεχίζει να υφίσταται, έστω αναγνωρίζεται μόνο από αυτά τα δύο κράτη και η Τουρκία είναι αποφασισμένη να τη στηρίξει στο πεδίο, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι κατοχυρώνει η Τουρκία, έστω με αυτόν τον τρόπο, de facto, ότι η Κρήτη έχει 6 ναυτικά μίλια ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, όσα δηλαδή τα χωρικά της ύδατα, και αυτό θα το απαιτήσει στη συνέχεια για τα υπόλοιπα μικρότερα νησιά, αντιλαμβάνεστε, που συμπεριλαμβάνονται μέσα στο χάρτη της γαλάζιας πατρίδας. Και αυτό θα είναι μια καταστροφή, η μεγαλύτερη καταστροφή μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, τα 100 χρόνια της οποίας κάνουμε, είναι, η μαύρη επέτειος είναι αυτές τις μέρες.
Α, να πούμε για αυτό το θέμα δε, ότι ενώ η Τουρκία έχει 100.000 πολίτες της Λιβύης οι οποίοι είναι, νιώθουν Τούρκοι, πολλοί από αυτούς, έχει εκεί μερικές χιλιάδες, πάνω από 10.000 μισθοφόρους, τζιχαντιστές. Έχει και αρκετές εκατοντάδες ή και πάνω από 1.000 στρατιωτικούς εκεί στα πλαίσια μιας αμυντικής συμφωνίας που υπέγραψαν. Άρα η Τουρκία προσπαθεί να την πολιτική της, αυτή που προανέφερα με το μνημόνιο, να την στηρίξει με όλους αυτούς τους τρόπους. Δηλαδή με τους 100.000, με όπλα, με τζιχαντιστές, με μισθοφόρους, με δικά της στρατεύματα. Η Ελλάδα τι κάνει γι' αυτό? Τι πολιτική κάνει η Ελλάδα, για παράδειγμα στην Ανατολική Λιβύη, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να έχουμε εκεί ισχυρά αερίσματα, ούτως ώστε τουλάχιστον να μην επικυρωθεί από τη Βουλή που εδρεύει στην Ανατολική Λιβύη το τουρκολιβικό μνημόνιο? Αυτό εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει κάτι, εκτός και αν γίνεται κάτι υπογείως και είναι πολύ ισχυρό, δεν το ξέρω. Πάντως εγώ ξέρω ότι όταν ο άλλος σε πολεμά με όπλα, με τον ίδιο τρόπο πρέπει να τον πολεμήσεις και εσύ. Φυσικά υπάρχει και η διπλωματία, υπάρχει και η πολιτική, υπάρχουν και οι πονηροί τρόποι. Αν ακολουθεί η Ελλάδα τέτοιους τρόπους, μπράβο, μακάρι. Είδαμε προχτές ότι η Ιταλία, η οποία δεν ακολουθούσε σωστή στάση μέχρι τώρα στο θέμα της Κυπριακής ΑΟΣ, ότι έστειλε πολεμικό πλοίο στο τεμάχιο 6, όπου γίνεται η δεύτερη διερευνητική γεώτρηση από το γεωτρύπανο της κοινοπραξίας Eni Total. Και είπαμε ότι στην ουσία αυτό το είχαμε πει από την αρχή, μπορείς να δεν το πίστεψαν, ότι τελικά η πολιτική, η ευφυής πολιτική, είναι ισχυρότερη ίσως και από τα πυρηνικά όπλα. Δηλαδή αυτό δεν έρχεται σε αντίκρουση με αυτό που είπα πριν, γιατί είπα ότι μακάρι η Ελλάδα να κάνει τέτοια πολιτική στη Λιβύη. Δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, είχαμε πει λοιπόν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ξεκινώντας από τον Γλαύκο Κλειρίδη, στη συνέχεια είχαμε τον Τάσο Παπαδόπουλο, στη συνέχεια είχαμε τον Χριστόφια και μετά είχαμε τον Αναστασιάδη, έκανε μια στρατηγική για την εκμετάλλευση, αξιοποίηση των ενεργειακών, υποθαλάσσιων ενεργειακών πόρων που βρίσκονται στην ΑΟΤ της. Και αυτή θα ζητήσω από τον ΧΑΚ να κάνει μια εκπομπή, έχω το ιστορικό όλο, να γίνει μια ξεχωριστή εκπομπή, να την κάνει ο ίδιος. Και είχαμε πει ότι αυτή η ευφυής πολιτική, μια χώρα η οποία είναι διχοτομημένη, με αυτόν τον βάρβαρο τρόπο, συνεχίζει να είναι διχοτομημένη, μια χώρα η οποία δεν έχει πολεμική αεροπορία και πολεμικό ναυτικό, με τις συμφωνίες που υπογράφει με μεγάλες ενεργειακές εταιρείες, αποκτά και αεροπορία και πολεμικό ναυτικό. Ορισμένοι θεωρούν ότι αυτό είναι υπερβολή. Ορίστε λοιπόν, το ιταλικό πολεμικό ναυτικό είναι στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπερασπίζεται τα συμφέροντα της ΕΝΗ που είναι κρατική ιταλική εταιρεία, αλλά ταυτοχρόνως με αυτόν τον τρόπο υπερασπίζεται και την Κυπριακή ΑΟΣ και τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας, διότι σε ό,τι εξαχθεί από εκεί ένα σημαντικό μερίδιο πηγαίνει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτά είπαμε προχθές για την Ιταλία. Σήμερα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 17.00 το απόγευμα υπήρχε μια γαλλική αεροναυτική άσκηση νοτιοανατολικά της Κύπρου. Και εκεί η Κυπριακή Δημοκρατία, που η Τουρκία θέλει να την θεωρεί θανούσα, ότι δεν υπάρχει, εξέδωσε ναύτεξ, δέσμευσε περιοχή, ήρθε λοιπόν το γαλλικό πολεμικό ναυτικό και αεροπορία, έκαναν αεροναυτική άσκηση, τελείωσε όπως είπαμε το απόγευμα, και αυτό είναι το δεύτερο βήμα πρακτικό που γίνεται, τουλάχιστον για το τελευταίο διάστημα. Σημαντικό θέμα, θεώρησα ότι έπρεπε να το αναφέρουμε. Α, να πούμε ότι η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ, αλλά σε περιοχή που δεν έχει οριοθετηθεί, στην Δυνητική Κυπριακή ΑΟΣ, διότι η Τουρκία, αφού δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, άρα με βάση την αρχή της μέσης γραμμής είναι μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ και η Φαλοκρηπίδα, για να κάνει έρευνες στον Πιλίμ 2. Η Κυπριακή Δημοκρατία εξέδωσε αντιναύτεξ, είχαμε αυτό τον πόλεμο ναύτεξ-αντιναύτεξ, τελικά το Πιλίμ 2 βρίσκεται βορείως της Κύπρου, εκεί στην περιοχή των κατεχομένων,
και κάνει έρευνες, είναι ερευνητικό σκάφος, Μπιλίμ 2. Μπιλίμ σημαίνει επιστήμη στα τουρκικά. Τρίτο θέμα, στην Ροζάβα. Ροζάβα είπαμε ότι είναι η βορειοανατολική Συρία, έτσι ονομάζουν οι Κούρδοι το δυτικό Κουρδιστάν. Εμείς δεν, με αυτά που λέμε δεν διαμελίζουμε χώρες, χρησιμοποιούμε γεωγραφικούς όρους. Για τους Κούρδους λοιπόν υπάρχει η περιοχή του Κουρδιστάν, το Μεγάλο Κουρδιστάν, και υπάρχει το Βόρειο Κουρδιστάν, το Μπακούρ, το Νότιο Κουρδιστάν, το Μπασούρ Κουρδιστάν, υπάρχει το Ανατολικό Κουρδιστάν που βρίσκεται στο Ιράν, που λέγεται Ροζ Χιλάτ, και το Δυτικό Κουρδιστάν που λέγεται Ροζάβα. Εκεί λοιπόν, όπως είναι γνωστό, έχουν μία de facto κρατική διοίκηση οι Κούρδοι με τις δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας. Και λοιπόν στη Ροζάβα, στη βορειοανατολική Συρία, λειτουργεί ένα de facto κράτος από τις, στο οποίο το διοικούν οι Κούρδοι με τις δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας. Και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ίσως το σημαντικότερο στοιχείο για την ασφάλεια όχι μόνο της Συρίας αλλά όλης της Ευρώπης και θα έλεγε και του κόσμου, είναι το γεγονός ότι υπάρχει ένας καταβλισμός, λέγεται Al-Hol, στον οποίο κρατούνται περίπου 35.000 στελέχη και μέλη του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους με τις οικογένειές τους, δηλαδή στην ουσία μια μικρή πόλη. Αυτό αντιλαμβάνεστε είναι μια τεράστια ευθύνη. Θυμάστε ότι πέρυσι είχαν επαναστατήσει, είχαν βρει όπλα, τα είχε στείλει η Τουρκία, όλα αυτά είναι αποδεδειγμένα, το ξέρουν και οι Αμερικανοί που βρίσκονται εκεί. Είχαν στείλει λοιπόν οι Τούρκοι όπλα για να μπήκαν τα όπλα μέσα στο στρατόπεδο αυτό, στον καταβλισμό, έκαναν εξέγερση, κατέλαβαν την κεντρική πύλη, σκότωσαν αρκετούς φύλακες Κούρδους και μέλη των δημοκρατικών δυνάμεων, και βοήθησαν οι Αμερικανοί, έστειλαν και ελικόπτερα, βοήθησαν, και σε μερικές μέρες αυτή η καταπνίγηκε αυτή η εξέγερση, αν θέλετε, των τζιχαντιστών. Τώρα λοιπόν ανακαλύφθηκε άλλη μία, επειδή είναι σε εξέλιξη μία επιχείρηση εσωτερικής ασφάλειας σε όλη τη Ροζάβα από την αυτόνομη διοίκηση της βορειοανατολικής Συρίας, γιατί και μέσω των έξυπνων κινητών, των smartphones, η Τουρκία έχει βρει τρόπο να παρακολουθεί τα πάντα, έχει σκοτώσει με μία επανδρομένα αεροσκάφη αρκετά στελέχη των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας, Κούρδους δηλαδή, και στο πλαίσιο αυτό έκαναν μία επιχείρηση στο εσωτερικό αυτού του καταβλισμού, και βρέθηκαν και εκεί ντοκουμέντα εμπλοκής της Τουρκίας στην Ισλαμική τρομοκρατία. Δημοσιεύονται και ορισμένες φωτογραφίες για το θέμα και βίντεο, στολές, φόρμες, αλλά και άλλο υποστηρικτικό υλικό. Γιατί το αναφέρουμε αυτό? Γιατί βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες της Τουρκίας, της Συρίας και υπό την επίβλεψη της Ρωσίας, βρίσκονται σε εξέλιξη αυτές οι συνομιλίες για να, που έχουν ως στόχο στην ουσία ποιον άλλον, τους Κούρδους. Ο Χακάν Φιντάν, ο διοικητής της υπηρεσίας πληροφοριών της Τουρκίας, ο υποπτέραρχος Αλί Μεμλούκ στη Συρία, είναι ο διοικητής, είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Συρίας, δηλαδή εποπτεύει και όλες τις υπηρεσίες πληροφοριών. Επειδή ο πατέρας Άσαντ ήταν αξιωματικός της αεροπορίας, η αεροπορία έχει πραγματικά τα σκύπτρα και στις υπηρεσίες πληροφοριών αλλά και σε άλλες θέσεις, εξού και είναι υποπτέραχος ο Αλί Μεμλούκ. Άρα ο Χακάν Φιντάν, ο διοικητής της υπηρεσίας πληροφοριών της τουρκικής, ο Αλί Μεμλούκ, ο συντονιστής των υπηρεσιών πληροφοριών και πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, υπό την επίβλεψη του Σοϊγκού, δηλαδή του Υπουργού Άμυνας της Ρωσίας, αυτές τις μέρες είναι σε συνομιλίες από χθες νομίζω στην Μόσχα, και αυτό έγινε μετά από παρέμβαση του Πούτιν στους Άσαντ και Ερντογάν. Τους έπεισε δηλαδή να προετοιμάσουν το έδαφος
για την υπογραφή μιας συμφωνίας μεταξύ της Τουρκίας και της Συρίας, της Συρίας και της Τουρκίας, και στη συνέχεια ακόμα και τη συνάντηση μεταξύ του Ερντογάν και του Άσαντ. Καλά, αυτό αν γίνει θα είναι η ύβρις που δέχθηκε ο Άσαντ από τον Ερντογάν, είναι πραγματικά ανίποτες. Και αν το δούμε και αυτό, να κάνουν χειραψία και να γίνεται πλέον πράξη αυτό το σχέδιο του Πούτιν να φέρει κοντά την Συρία με την Τουρκία, τότε θα πούμε τα έχουμε δει όλα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα από το διεθνές σκηνικό. Πάντως ο στόχος της Ρωσίας από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι, γιατί υπάρχουν δύο όροι που θέτει, ένας όρος που θέτει κάθε πλευρά. Η Συρία λέει να φύγει όλος ο τουρκικός στρατός από το έδαφος της Συρίας, είναι δύναμη κατοχής στην ουσία, και η Τουρκία λέει να εξοντώσουμε όλους τους Κούρδους των δημοκρατικών δυνάμεων, το YPG και το PYD δηλαδή, από την Ροζάβα, όχι μόνο 30 χιλιόμετρα που θέλουν μια λωρίδα ασφαλείας, μέχρι κάτω. Όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει να εκδιωχθούν και οι Αμερικανοί που είναι στην περιοχή. Άρα ο στόχος του Πούτιν ο απότερος είναι να δημιουργήσει άλλο ένα πρόβλημα στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και πώς θα αντιδράσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δυστυχώς το θέμα των S-300, η Τουρκία τι διατείνεται, ότι στη διάρκεια μιας νατοϊκής άσκησης, ότι οι S-300 που βρίσκονται στην Κρήτη εγκλώβησαν τουρκικά F-16. Αυτό λοιπόν το είδαμε το δημοσίευμα, το είπαμε και χθες, στηρίχθηκε σε πληροφορίες που πήραν από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Δυστυχώς όμως το είδαμε, το ελληνικό Υπουργείο Άμυνας το διέψευσε. Δυστυχώς όμως είδαμε να αναπαράγεται από πολλά μέσα στο εξωτερικό. Δυστυχώς το είδαμε και από τον Bloomberg πριν από λίγο, ότι η Ελλάδα, η ελληνική S-300, παρεμπόδισαν και εγκλώβησαν τουρκικά αεροσκάφη σε νατοϊκή άσκηση. Αυτό λοιπόν, κατά τα φαινόμενα, με βάση αυτά που γνωρίζουμε, είναι μια προβοκάτσια των Τούρκων. Και είναι περίεργο πραγματικά που αυτά τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είχαν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν ότι είναι μια προβοκάτσια και αναπαράγουν αυτό το θέμα. Γιατί? Διότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη οι συνομιλίες για τα F-16 στην Ουάσιγκτον. Και πιθανότατα η κυβερνητική κύκλη στην Ουάσιγκτον, που αντιτίθενται στη Γερουσία, η Ρωσία δεν θέλει να δοθούν χωρίς όρους τα F-16, πιθανότατα λοιπόν κάποιοι κύκλοι να ευνοούν αυτό το δημοσίευμα και να διακινηθεί και να προβληθεί παγκοσμίως, ούτως ώστε η Τουρκία να πει, ορίστε, και η Ελλάδα έχει ρωσικά οπλικά συστήματα, S-400 έχουν εμείς, S-300 έχουν αυτοί. Άρα, αφού έχουν και μάλιστα σε ανατοϊκό επίπεδο εγκλωβίζουν F-16, δώστε μας τα F-16, διότι αλλιώς κάντε εμπάρκο και στην Ελλάδα. Αυτό είναι μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Δεν ξέρω, δεν έχω δει διαψεύσεις σε μεγάλα ΜΜΕ του κόσμου. Για παράδειγμα, δεν έχω δει τίτλους «Προβοκάτσια της Τουρκίας με τους ελληνικούς S-300». Είναι μεγάλο θέμα. Αλλά αν αυτό το βάλουμε στην άκρη και να πάμε να δούμε η Ελλάδα, η S-300 το 1996, αν δεν κάνω λάθος, όδευαν προς την Κύπρο. Ήταν όλα έτοιμα, η ελληνική κυβέρνηση τράβηξε το χαλί από τον Γκλειρίδη και τελικά οι S-300 αντί να πάνε στην Κύπρο βρέθηκαν στην Κρήτη. Ο ελληνισμός υποχωρώντας βρέθηκε με ένα στρατηγικό όπλο στα χέρια της. Δηλαδή δεν το παραγγείλαμε εμείς, δεν μπορεί να μας κατηγορήσει κανείς ότι η Ελλάδα αγόρασε. Η Ελλάδα υποχωρώντας σε απέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του ΝΑΤΟ και φυσικά τις πιέσεις της Τουρκίας, υποχωρώντας απέκτησε αυτό το οπλικό σύστημα. Εν πάση περιπτώσει το έχουμε. Επειδή ακριβώς υπάρχουν τα προβλήματα που επικαλούνται και για τους S-400, δεν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο πληροφοριών ή έγκαιρης προειδοποίησης του ΝΑΤΟ, όπου εκατοντάδες ραντάρ από όλο το ΝΑΤΟ δίνουν πληροφορίες και μοιράζονται στο ελληνικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, δεν είναι συνδεδεμένο, θα λειτουργήσει από μόνο του όταν γίνει, με εθνικούς πόρους δηλαδή θα το λειτουργήσουμε αν χρειαστεί. Όμως υπάρχει το εξής ζήτημα. Ο Ερντογάν προχτές δήλωσε, ένα βράδυ θα έρθουμε ξαφνικά.
Αυτό δεν νομίζω να μην το είδαν, να μην τους το έστειλαν οι πρεσβείες και στο ΝΑΤΟ και στις ΗΠΑ. Μια χαρά το είδαν και ξέρουν. Άρα όμως εμείς έχουμε την απειλή του Τούρκου Προέδρου που λέει ένα βράδυ θα έρθουμε ξαφνικά. Και πραγματικά βλέπουμε ένα βράδυ ή μέρα κάποια αεροπλάνα F-16 τουρκικά να κατευθύνονται προς την Κρήτη. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς, να κάνουμε ότι κοιμόμαστε? Ροχαλίζεις πάντα. Μόνο όταν κοιμάμαι. Όπως μας έλεγε αυτός ο... ξέρετε ποιος. Έτσι ήταν και αξιωματικός. Και ορκίστηκε να φυλά την πίστη στην πατρίδα. Και έκανε πράγματα τα οποία δεν θέλω να αναφερθώ εδώ. Λοιπόν, άρα τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Το έχει το οπλικό σύστημα? Γιατί δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει? Γιατί το έχουμε τότε? Δηλαδή, πού ξέρουμε αν αυτά τα αεροπλάνα που έρχονται, αν δεν αποτελούν υλοποίηση της απειλής του Ερντογάν ότι θα έρθουμε ξαφνικά? Και ποιος θα μας ειδοποιήσει όταν έρθουν για να μας επιτεθούν? Θα μας ειδοποιήσει κανένας? Εδώ λοιπόν είναι ένα ζήτημα. Η ελληνική αεράμινα και για ποιο λόγο η Ελλάδα δεν την χρησιμοποιεί, δεν λέω να καταρρύψει, να εγκλωβίσει. Δεν την χρησιμοποιεί και, για να αναχαιτίζει, γιατί υπάρχει και αυτή η αναχαίτηση με τα ραντάρ των πυραυλικών συστημάτων και χρησιμοποιεί τα F-16 με τα οποία έχουμε και κόστος και κίνδυνο ατυχήματος και εκπαιδεύουμε και τους Τούρκους. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υπογράψει συμφωνία με το Ισραήλ. Να πούμε ότι μέχρι πριν από μερικά χρόνια στην Κύπρο αρνιόντουσαν και οι ΗΠΑ έχουν εμπάργο, δεν έδιναν όπλα. Οι μόνοι που έδιναν όπλα ήταν οι Ρώσοι και οι Γάλλοι. Άλλοι δεν έδιναν όπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι το Ισραήλ υπέγραψε τον Σιδηρού Θόλο. Ο Σιδηρού Θόλο τι είναι? Είναι αυτό το σύστημα που προστατεύει το Ισραήλ από πυραυλικές επιθέσεις από τη Γάζα ή και από οποιασδήποτε άλλες απειλές, είτε πυραυλικές είτε αεροπορικές, είτε μη επαδρομένα αεροσκάφη. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες και να γνώριζα θα τις έλεγα. Πάντως, εάν ο Σιδηρούς Θόλος, το Iron Dome που παραγγέλνει η Κυπριακή Δημοκρατία, κάνει μια αποτελεσματική ομπρέλα, ήδη έχει αεροπορική ομπρέλα, προστασίας, αντιεραπορική ομπρέλα προστασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αν όμως την ενισχύσει και την καταστήσει την Κύπρο άτρωτη από αεροπορικές απειλές, τότε θα είναι πιο εύκολο για την Ελλάδα να παραχωρήσει είτε τα Mirage 2000 όταν δεν θα τα χρειάζεται, είτε τα F-16, τα Block 30, τα οποία έλεγαν να τα πουλήσουν σε άλλη χώρα. Να αποκτήσει δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία, διότι χωρίς η ισχυρή αντιεροπορική άμυνα είναι ευάλωτα τα αεροσκάφη με έδρα την Πάφο, το αεροδρόμιο, την βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο. Άρα το Iron Dome είναι ένα οπλικό σύστημα που ισχυροποιεί την Κυπριακή Δημοκρατία, την προσδίδει αν θέλετε αυτοπεποίθηση, έχει θα έλεγα και γεωπολιτική ισχύ, ακόμα και γεωπολιτική ισχύ. Φυσικά χρειάζεται και πολεμική αεροπορία και πολεμικό ναυτικό και υποβρύχια. Ας ελπίσουμε ότι έκανε το πρώτο βήμα με το Iron Dome και θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα το επόμενο διάστημα. Διότι χωρίς ισχύ στην ουσία δεν είσαι κράτος. Αυτό που σώζει την Κυπριακή Δημοκρατία είναι στην ουσία η Ελλάδα, ασχέτως της κατάστασης του ενιαίου αμυντικού δόγματος, αλλά και τα συμφέροντα των Άγγλων, αυτό σώζει την Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι τώρα. Εάν όμως η Κυπριακή Δημοκρατία αποκτήσει τη δική της στρατιωτική ισχύ, θα αποκτήσει και αυτοπεποίθηση και τότε θα μπορούμε να μιλούμε και για απελευθέρωση με άλλους όρους. Θα δούμε παρακάτω για το θέμα αυτό. Υπάρχει μια πραγματικά μια νεαρή κοπέλα, η κυρία Αναστασιάδου, διδάκτορας είναι, Ελληνίδα από την Κύπρο, η οποία έδωσε μια συνέντευξη στο Φιλελεύθερο. Αυτή τη συνέντευξη την έχουμε δημοσιεύσει και στο Ινφογνώμων Πολιτικά, η οποία αναπτύσσει ένα σκεπτικό σε σχέση με τη δικαινοτική διζωνική ομοσπονδία, λέγοντας το εξής, ότι η διζωνική δικαινοτική ομοσπονδία θα μπορούσε να αποτελέσει βάση συζήτησης αν είχε προέλθει
επί τη βάση αμοιβαία συμφωνία των κοινοτήτων. Από τη στιγμή που η ύπαρξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας με τον τρόπο που υπάρχει είναι αποτέλεσμα της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής, το να μιλάμε είτε οι ξένοι αλλά και οι Έλληνες στην Κύπρο και στην Ελλάδα για διζωνική δικαινοτική ομοσπονδία, στην ουσία, στην πράξη, νομιμοποιούμε το αποτέλεσμα της κατοχής. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο δεν είναι η απελευθέρωση του νησιού. Και επειδή, εντάξει, δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα να λέει ποιος το είπε πρώτος, πάντως είμαστε από αυτούς που μιλήσαμε για την απελευθέρωση, για το δόγμα της απελευθέρωσης. Εδώ και αρκετόν καιρό, πάνω από ένα χρόνο. Και εννοώ, το στηρίξαμε, κάναμε και ομιλίες στην Κύπρο και είδα σήμερα με έκπληξη, διότι στην Κύπρο οι πολιτικοί, οι περισσότεροι, είναι υπέρ της δικοινοτικής της ζωνικής, δεν το συζητάμε. Μόνο από τους υποψήφιους πρόεδρους, μόνο ο Κολοκασίδης είναι κατά της ζωνικής. Ακόμα και ο Χριστοδουλίδης που είναι το καινούριο και αυτός δεν απορρίπτει τη ζωνική δικοινοτική. Κατά της ζωνικής φυσικά είναι και η ΕΔΕΚ του Μαρανίνου του Σιζόπουλου. Είδα σήμερα με έκπληξη ότι ο κύριος Αβέροφ, ο πρόεδρος του ΔΥΣΥ και υποψήφιος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, χρησιμοποίησε την απαγορευμένη λέξη μέχρι χθες, απελευθέρωση. Γιατί το λέω αυτό? Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε, εύχομαι να το έκανε γιατί θέλει πραγματικά να απελευθερωθεί το νησί και για να μην αφήνουμε και ερωτηματικά, να μην γεννώνται και ερωτηματικά, μιλούμε για την απελευθέρωση και των Ελλήνων κατοίκων του νησιού και των Τούρκων, των Τουρκοκυπρίων. Να απελευθερωθούν όλοι, να ζήσουν σε ένα κανονικό κράτος, όπως για παράδειγμα είναι η Μάλτα, χωρίς νταβατζίδες, χωρίς ξένα στρατεύματα, να ζήσουν υπό την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τους προστατεύει τα δικαιώματά τους, χωρίς νταβατζίδες, ελεύθερα σε ένα κανονικό κράτος. Αυτά τα εκτρώματα δικοινοτική, διζωνική, στο κάτω-κάτω την απέρριψε ο κυπριακός λαός, οι Έλληνες της Κύπρου με 75%. Το όχι στο σχέδιο Ανάν ήταν αυτό. Το σχέδιο Ανάν ήταν η διζωνική δικοινοτική. Ήθελα όμως να αναφερθώ στην απελευθέρωση που είπε ο Αβέροφ σήμερα. Γιατί το είπε? Γιατί έχει αρχίσει και ακούγεται ανάμεσα στην κοινωνία. Και η κοινωνία όταν απαιτήσει, τότε αναγκάζει και τους πολιτικούς να αλλάξουν φρασιολογία και από επανένωση να μιλούν πλέον για απελευθέρωση. Γιατί το λέω αυτό? Εντάξει, ξέρω ότι είμαστε χειροπόδαρα δεμένοι από τα πολιτικά συστήματα, είτε στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα. Όμως παρόλα αυτά οι πολίτες έχουν ρόλο. Απόδειξη η απελευθέρωση που είπε ο Αβέροφ. Άρα η ελπίδα είναι ακόμα ζωντανή. Είδαμε ότι υπάρχουν ισχυρές πιέσεις να απαγορευτούν εντελώς οι βίζες στους Ρώσους πολίτες. Και ένα επιχείρημα που είχαμε επικαλεστεί και εμείς είναι το εξής. Μα μπορεί οι περισσότεροι από τους Ρώσους πολίτες που ζητούν βίζα να θέλουν και να φύγουν από τη Ρωσία. Να μην συμφωνούν με τον πόλεμο. Γιατί τους τιμωρούμε? Γιατί τους αφήνουμε να εγκλωβιστούν σε ένα καθεστώς το οποίο στην ουσία δεν το θέλουν και είναι αντίθετοι με τον πόλεμο? Τι λογική έχει λοιπόν? Είδαμε ότι τρεις χώρες μόνον έχουν εκφράσει αντιρρήσεις, η Γερμανία, είναι σημαντικό αυτό, είναι η μεγαλύτερη χώρα στην Ευρώπη, η Ελλάδα και η Κύπρος. Και επειδή είναι τώρα το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών, είδα τη δήλωση του Μπορέλ, του ΥΠΑ του εκπροσώπου Εξωτερικής Πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχει ομοφωνία, που σημαίνει η Γερμανία συνεχίζει να κρατάει τη θέση που προανέφερε και η Ελλάδα και η Κύπρος, και ότι θα προσπαθήσουν να βρουν μια φόρμουλα, για παράδειγμα να μην δίνουν στους Ρώσους ολιγάρχες, που αυτή είναι σίγουρο ότι είναι με τον Πούτιν, και εν πάση περιπτώσει να βρεθεί μια λύση που δεν θα είναι πλήρης απαγόρευση. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πούμε όμως και ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα που θέλει την Γερμανία να επιδιώκει την κατάργηση του βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή οι αποφάσεις για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας καταρχάς
να έχουμε κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα, να προχωρήσει αυτό το καυτό ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας να υπάρχει πλειοψηφία και όχι απόλυτη, δηλαδή να καταργηθεί το βέτο. Αυτό, ξέρετε, είναι επικίνδυνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί σε αυτούς τους τις συμμαχίες ή τους θεσμούς το βέτο υπάρχει για να προστατεύονται τα συμφέροντα των αδύναμων χωρών. Αν δηλαδή δεν έχεις βέτο και συμμετέχεις σε αυτό και παίρνουν αποφάσεις οι οποίες πλήττουν τα συμφέροντά σου και εσύ δεν έχεις κανένα όπλο, επειδή είσαι μικρός, αδύναμη χώρα, κανένα όπλο να υπερασπιστείς τα συμφέροντά σου, τότε τεινάζεται στον αέρα η έννοια της συμμαχίας ή τέλος πάντων της Ένωσης. Εν πάση περιπτώσει, εάν περιοριστεί στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, μα εκεί καίγεται και η Κύπρος και η Ελλάδα. Υποτίθεται ότι ο λόγος για τον οποίο ειδικά η Κύπρος μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν κυρίως για πολιτικούς λόγους, όχι για οικονομικούς, είχε μια ανθερή οικονομία. Θα έλεγα το ίδιο και η Ελλάδα. Γιατί λοιπόν, εννοώ περισσότερο είναι πολιτικοί και γεωπολιτικοί οι λόγοι που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά οικονομικοί. Αν λοιπόν χάσουμε αυτό το πλεονέκτημα που έχουμε με το βέτο να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας ή τέλος πάντων να αποτρέπουμε εξελίξεις που πλήττουν τα συμφέροντά μας, τότε πού θα πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Αυτό το θέτω ως προβληματισμό. Τι να πει κανείς πραγματικά, να μου πεις, το λέει και ο λαός μας, δυστυχώς λέει, τον συγγενή και τον γείτονα δεν το διαλέγεις. Ο γείτονας είναι γείτονας, εννοώ σε επίπεδο χωρών. Μας έτυχε να έχουμε γείτονες στους Τούρκους. Πάλι, επειδή είναι οι μέρες τώρα για την μικρασιατική καταστροφή, έχουμε υβριστικές επιθέσεις από τον Μπαχτσελή και από τον Ερντογάν. Υβριστικές επιθέσεις. Κάθε τρεις και λίγο προσβάλλουν τη χώρα, προσβάλλουν τον ελληνικό λαό, που σας πνίξαμε, που σας κάναμε, θα ξαναπάθετε τα ίδια. Εγώ παρακολουθώ από το 1991 τις διεθνείς σχέσεις, τουλάχιστον για τις χώρες της περιοχής μας, σε, θα έλεγα, επαγγελματικό επίπεδο κάθε μέρα. Εγώ δεν έχω ξαναδεί χώρα στον κόσμο, ιδιαίτερα στην περιοχή μας, της οποίας οι ταγί να χρησιμοποιούν τέτοια άθλια φρασιολογία. Τι να πω, και θα έλεγα ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να αφήνει όλες αυτές τις ύβρες και τις απειλές αναπάντητες. Είναι λάθος αυτό που είδα στο Υπουργείο Εξωτερικών, κάτι εμείς δεν θα παίξουμε το παιχνίδι της έντασης. Ναι, αλλά όταν ο άλλος σε απειλεί, είτε φραστικά είτε κάνει και κινήσεις στο πεδίο και δεν απαντάς, αυτό δεν είναι ένδειξη ισχύως και ευγένειας, ότι εσύ είσαι ευγενής και έτσι θα παρουσιαστείς στον κόσμο. Εκλαμβάνεται και ως ένδειξη αδυναμίας. Δηλαδή, ως πότε θα ανεχόμαστε να μας καθευρίζουν και να μας προσβάλλουν ολόκληρο τον ελληνικό λαό και τη χώρα μας? Ποιος θα μας πνίξει? Δηλαδή, πού θα πάει αυτή η ιστορία? Τι να πω, δεν ξέρω, το ανέφερα για προβληματισμό, εγώ δεν μπορώ να προτείνω λύση. Πριν από λίγο το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε, το μεσημέρι νομίζω, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η αντεπίθεση. Και όντως, αυτή δηλαδή που είχε προαναγγείλει η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, όντως έχω δει στους χάρτες καταστάσεως που υπάρχουν στο διαδίκτυο, ότι σε τρεις άξονες είναι σε εξέλιξη αντεπιθέσεις του Ουκρανικού στρατού. Παράλληλα είδα ότι στις τρεις άξονες, εννοώ στο νότιο μέτωπο, στη Χερσόνα. Δεν ξέρουμε ακόμα, γιατί σήμερα ξεκίνησε, θα παρακολουθήσουμε την αντεπίθεση και θα σας ενημερώνουμε πώς βαίνουν οι εξελίξεις. Είδα όμως ότι το ρωσικό πυροβολικό σε αυτήν τη γραμμή σήμερα, με βάση ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, ότι έκανε βολές. Επίσης οι βολές συνεχίστηκαν και στα βόρεια μέτωπα και έχουμε και ανακοινώσεις από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ότι καταστράφηκαν αποθήκες πυρομαχικών για τα HIMARS αλλά και συστήματα HIMARS. MLRS είναι μία πολλαπλή εκτοξευτές
υψηλής κινητικότητας, έτσι λέγονται, που έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές, ότι έχουν καταστραφεί μετά από χτυπήματα ακριβίας είτε του ρωσικού πυροβολικού είτε με πυραυλικές επιθέσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Πάντως και πάλι οι ΗΠΑ επισημαίνουν τον κίνδυνο που ενέχουν τα δημοψηφίσματα που προετοιμάζει η Ρωσία, και πιθανότατα ένας από τους λόγους για τους οποίους γίνεται η αντεπίθεση τουλάχιστον στη Χερσόνα, που είναι στρατηγικής σημασίας ακόμα και για την ασφάλεια της Ταυρίδας, της Κρυμαίας, μπορεί να είναι ακριβώς αυτός, τουλάχιστον να αποτραπεί τουλάχιστον στην Χερσόνα το δημοψήφισμα που προετοιμάζεται να γίνει το επόμενο διάστημα. Αυτά είχαμε να πούμε στις απόψε. Πιστεύω ότι είναι σημαντική εξέλιξη η έναρξη της αντεπίθεσης, επειδή υπήρχαν και διάφορες και στη Δύση αλλά και στην ίδια στην Ουκρανία διάφορες απόψεις, άλλες απόψεις. Το ότι ξεκίνησε είναι ενδιαφέρον, να δούμε με μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο πεδίο, και θα είμαστε εδώ τις επόμενες μέρες να σας ενημερώσουμε. Κλείνοντας, να υπογραμμίσω ξανά το πόσο μεγάλη σημασία έχει έχουν οι ύβρις, αυτές οι άθλιες δηλώσεις που κάνουν οι Τούρκοι. Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν σέβεται τον εαυτό του εναντίον της πατρίδας μας. Προσέξτε, τη στιγμή που δεν τους προκαλούμε. Αν τους προκαλούσαμε θα έλεγα ότι είναι απάντηση σε... Δεν τους προκαλούμε. Η Ελλάδα δεν έχει επιθετική συμφορέφερα εναντίον της Τουρκίας. Είναι συνεχώς στην άμυνα και η άμυνα εκλαμβάνεται ως πρόκληση από τους Τούρκους, επειδή δεν κατεβάζουμε τα χέρια κάτω για να μας να κάνουν αυτά που θέλουν, τέλος πάντων. Γι' αυτό επιτίθενται στην πατρίδα μας. Είναι ένα στοιχείο προβληματισμού, θα πρέπει να προβληματίσει και τους Έλληνες πολίτες και αυτούς, το πολιτικό σύστημα και αυτούς που μας κυβερνούν, πώς πρέπει να χειριστεί η Ελλάδα αυτό το ζήτημα της προσβολής και της χώρας αλλά και των πολιτών, των Ελλήνων πολιτών. Αυτά για απόψε, καληνύχτα σας.